λόγου Λιχόρτσου με το Δήμο Αργοστολίου σε ένα κλίμα λιγάκι πιο εύχαρο, ποιοτικά και ευγενώς σκοπτικό λόγω των ημερών και πάντα σύμφυτο με τον λαϊκό μας πολιτισμό και την παράδοσή μας. Θα ξεκινήσουμε έτσι ως ήθιστε με σύντομους χαιρετισμούς. Θα παρακαλούσα τον Αντιδήμαρχο κύριο Σπύρο Πεφάνη και άρρηκτα συνδεδεμένο με το χώρο του πολιτισμού, κύριε Σπύρο, ελάτε να μας κάνετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ και εγώ προπάνω για να δω μία, όπως φαίνεται, πετυχημένη και ωραία εκδήλωση ποιότητας του Λιχόρτσου. Το Λιχόρτσο μας έχει συνηθίσει από εκδηλώσεις ποιότητας, εκδηλώσεις βάθια, εκδηλώσεις πολιτισμού, εκδηλώσεις ψαγμένες, εκδηλώσεις έρευνας και προσαρμοσμένες σε κάθε περίοδο όπου γίνονται αυτές. Σήμερα ζούμε μία εύθυμη περίοδο λόγω του καναβαλιού και πιστεύω ότι η εκδήλωση θα είναι συνυφασμένη πραγματικά με τις συνθήκες τις οποίες θέλουμε, τη χαρά που θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας, ένα όμορφο καρναβάλι, το οποίο θα αποτελέσει μία όαση στις δύσκολες συνθήκες που ζει η κοινωνία μας. Πιστεύω ότι θα υπάρχει επιτυχία, είναι προκαθορισμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα καλέσω εκ μέρους του Δήμου τον κύριο Ρουχωτά. Δεν θα μπορούσα να σας αφήξω απ' έξω, μια και διανύουμε την περίοδο των αποκρεών, να μας πείτε για το πρόγραμμα, έτσι, δυο λογάκια, συνοπτικά. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται εδώ απόψε μαζί μας. Ήδη ξεκίνησαν το Δήμο Αργοστολίου καναβαλικές εκδηλώσεις. Ξεκίνησε μόνο η Κυριακή με το ένα δυνατό ξεκίνημα που ήταν το που συμμετείχαν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως το Λίκο Ελγίδο και άλλοι, ο Μπάλος και άλλοι σύλλογοι της Κεφαλονιάς που συμμετείχαν στην Λατία και έδωσε ένα δυνατό ξεκίνημα. Σήμερα είχαμε το καναβάλι στη Λακύθρα και απόψε, στα πλαίσια των αυτών των εκδηλώσεων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιχόρτσο σε συνεργασία με εμάς τον Δήμο παρουσιάζει αυτή την ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Λιχόρτσο, στο Δινήσιο Φωκά, που από ό,τι έμαθα θα είναι ο πεθερός του ζευγαριού. Πιστεύω να τα πας καλά, να δώσεις λίγη πρίκα και εσύ να πελιξούρι. Δεν ξέρω τι πρίκα θα δώσεις, θα το δούμε στην πορεία. Και ευχαριστούμε την Βάνια που είναι πάντα πρόθυμη και με τον ωραίο τρόπο παρουσιάζει τις εκδηλώσεις. Καλή σου διασκέδαση. Λαλίστατος κύριε Ρουχωτά είστε πάντα. Βέβαια δεν είπατε τις εκπλήξεις του καρναβαλιού, αλλά τις αφήνουμε για το τέλος αυτές. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γαλιατσάτο, Περιφερειακό Σύμβουλο εκ μέρους της Περιφέρειας, να πει και αυτός δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω εκ μέρους της ΑΝΑΣΑ, του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έχετε το χαιρετισμό του επικεφαλής μας, του Θόδωρου του Γαλιατσάτου, ο οποίος κατέρχεται εκ νέου δικαιωμένος να διεκδικήσει πάλι την περιφέρεια, να διεκδικήσει. Θέλω να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση και δεσιμότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόξενε, ο οποίος συμμετέχει ενεργά εδώ από ό,τι είδαμε. Έτσι, όλοι όσοι είναι εδώ άνθρωποι του πολιτισμού, βλέπω απέναντί μου την κυρία Ευρώπη, η κυρία Μοσχονά, η οποία είναι πρόεδρος στο Λύκειο Λιμνίδων. Λοιπόν, είναι μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό και μάλιστα ποιον. Τον πολιτισμό που συνδέει ως εκ της λέξεως Λιχόρτσου το παρελθόν με το παρόν. Δηλαδή, είναι ένα στοιχειώδες κεφάλαιο, πρωτίστως για τους νέους μας, αλλά και για τους μεσήλικες και τους μεγαλύτερους. Θέλω να συγχαρώ για το έργο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο παράγεται. Εύχομαι να πάμε ακόμα καλύτερα μετά τα χρόνια της πανδημίας που περάσαμε όλοι μας, γιατί να προεξοφλώ ότι η απόψινή εκδήλωση θα μας καταπλήξει, θα είναι ωραία, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πάντα επιτυχίες.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Σπύρο. Εισπράξαμε τα εύσημα με λίγη πολιτική τρίπλα βέβαια. Κύριε Φωκά, θα παρακαλούσα να έρθετε. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, το Ριφόρτσο. Θα παρακαλούσα το χειροκρότημά σας. Έχει διανθίσει ολοχρονικά φέτος το 2022 και τις αρχές του 2023 με εκδηλώσεις ποιοτικές που αναδεικνύουν την παράδοση και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστώ, Δάνια. Ευαισθημότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Πρόξενε, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Σήμερα είναι μια εκδήλωση πολιτισμού, λαογραφίας και ιστορίας. Χωρίζεται σε τρία τμήματα. Πρώτα θα δούμε ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τα καρναβάλια και τις μάσκαρες που είναι καταγεγραμμένες το 1888 μέχρι και τους σεισμούς το 1953, που είναι ορόσημο για τα νησιά μας. Θα δούμε και χορευτικά, θα δούμε καντρίλες, λατσιέρες, αλλά θα δούμε και αστικό χορό, γιατί στα καρναβάλια αλλά και στα σαλόνια, στις πόλεις, Λιξούρι, Καργοστόρι, αλλά και στη Λιβατό, χορεύαν και ταγκό, βαλς, φοξακλέπ, πόλκα, μαζούρκα. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή του σήμερα το χορευτικό Φιολιτούρα και κυρίως τον υπεύθυνο τον Γρηγόρη Κούμπουλη, το χορευτικό του από το Βάλσαμο και τον πρόεδρό του, τον Σωτήρη του Κακαρούπα, τον σκηνοθέτη του θεάτρου, τον Σταύρο Παπαδάτο, που μας βοήθησε στο θεατρικό, και να σας ευχηθώ καλές απόκριες και καλή διασκέδαση. Θα πούμε τώρα τι θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσουν λοιπόν οι χοροί από το Ριφόρτσο, που είναι νεοσύστατη ομάδα, με διδάσκουσα τη κυρία Όλγα Γαλιατσάτου, το οποίο θα μας χορέψει κακό. Ένας χορός που χορευόταν στις αστικές περιοχές της Κεφαλονιάς, χορεύαν στις βεγγέρες ευρωπαϊκούς χορούς, τακό, βάλς, πόλκα, ματσούρκα, φόξ, τρότ, όχι μπάλο. Ο μπάλος ήταν για τις λαϊκές γειτονιές, τότε όλοι στα αστικά κέντρα χορεύανε αυτούς τους χορούς και υπήρχαν και πάρα πολλά χοροδιδασκαλία. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, εγώ όμως θα σας πω ότι και μια και βαρεθήκατε μονάχα να παρλάρω, θα φύγω τώρα απόδευα να πάω να μπαλάρω. Ξέρω πως θέλετε χορούς και δεν χαλώ χατήρι, εξαλλού τώρα στη σκηνή θα γίνει πανηγύρι. Ψάχνω κι εγώ το τέρι μου, λεβέντι, παλικάρι. Θα του γυρέψω στο χορό σε γάμο να με πάρει, γι' αυτό είμαι εντυμένη κι άσπρο. Thank you.
Thank you.